Θέλω να μιλήσω σήμερα όχι μόνο σαν Δήμαρχος Καβάλας. Θέλω να μιλήσω σαν κάθε Ελληνίδα μάνα, αλλά και σαν γιατρός. Ανησυχώ για ένα θέμα που άπτεται της υγείας ενός νέου ανθρώπου, του Ρωμανού. Για το νομικό σκέλος της υπόθεσης δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω. Επίσης, σαν Δήμαρχος Καβάλας, είναι αυτονόητο πως αδυνατό να δώσω και λύση. Αυτό όμως που μπορώ να κάνω για να συμβάλλω να αποτραπεί μια δυσάρεστη εξέλιξη είναι να απευθύνω έκκληση στους θεσμούς και στην κυβέρνηση να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε με νόμιμο πάντα τρόπο ο νεαρός Νίκος Ρωμανός να διακόψει την απεργία πείνας με δική του βούληση πριν να είναι αργά. Τέλος, είναι αυτονόητο πως πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου να λειτουργήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη και αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Το πρωί, από το πρωί το κτίριο το κεντρικό το Δημαρχείο βρίσκεται υπό κατάληψη σε έδειξη διαμαρτυρίας για τον απεργό πείνας. Δεν έχουν γίνει ζημιές, το προσωπικό έχει βγει έξω με συνθήκες ήρεμες, δεν έγιναν φασαρίες. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ζημιές από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και ελπίζουμε να μην προβούν σε ζημιές, γιατί το αρχείο του Δήμου είναι αρχείο το οποίο το χρειαζόμαστε για να εκτελούμε το έργο μας. Είναι αρχείο πολλών ετών, το κτίριο βέβαια διατηρηταίο και εύκολα παίρνει φωτιά. Ελπίζουμε να μην δούμε τέτοιες σκηνές. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τίποτα, ούτε ακούμε κάτι από μέσα. Βέβαια έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να καταλάβουν και το κτίριο που βρισκόμαστε τώρα εδώ των τεχνικών υπηρεσιών, το κίτρινο. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν και στην κατάληψη αυτού του κτιρίου. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη από λεπτό σε λεπτό. Α, δεν σας έχουν πει δηλαδή πότε θα αποχωρήσουν, αντιθέτως σκέφτονται να επεκταθούν. Όχι, από ό,τι είπαν είναι μια κίνηση που γίνεται σε όλη τη χώρα, συντονισμένα και δεν έχουν δώσει ημερομηνία λήξης και ώρα, όχι. Οι υπάλληλοι τι είπαν, η απομάκρυνσή τους έγινε με κόσμιο τρόπο. Ακριβώς έτσι έγινε. Πήγαν στα γραφεία και τους είπαν να αποχωρήσουν χωρίς ούτε φραστικό επεισόδιο και φυσικά ούτε άσκηση βίας. Και έτσι, όπως κάνανε οι συνάδελφοί μας, ακολουθήσαν αυτό και φύγανε από το κτίριο. Οι δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι έχουν έρθει. Οι δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι βρίσκονται στο κτίριο της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας αυτή τη στιγμή. Έχει μεταφερθεί εκεί η κυρία Δήμαρχος με τους αντιδήμαρχους. Και από εκεί γίνονται και οι συνεννοήσεις μαζί τους.